εδώ στο στούντιο του 984, γιατί είπαμε ότι μία από τις πολύ καλές κινήσεις του Σταύρου του Αρναουτάκη ήταν η δημιουργία ενός ειδικού τομέα, τομέας οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε λοιπόν τον εντεταλμένο σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Καρτσάκη. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, κύριε Καρτσάκη, και το ξέρετε, το καταγράφετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπαμε ότι θα πηγαίναμε σε αυτή την συζήτηση, σε αυτή την κουβέντα προς το τέλος του μήνα, όπου θα υπήρχε μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς θα πρέπει να κινηθείτε εσείς από εδώ και κάτω, βλέποντας ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί, μπας και καταφέρουμε, ή αν όχι καταφέρουμε, μπας και σταματήσουμε, να το πω διαφορετικά, να μετράμε νεκρούς. Δεν πάει άλλο. Έτσι ακριβώς, δεν πάει. Η κοινωνία ολόκληρη, θεωρώ ότι όποιον και να ρωτήσουμε, είναι ένα θέμα που τον απασχολεί. Όμως δεν έχουμε κάτσει, θεωρώ, πολύ σοβαρά να αλλάξουμε όλοι μας νοοτροπία πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέμε οδήγηση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε μια πάρα πολύ κακή νοοτροπία, έχουμε μεγαλώσει λάθος. Από τις διάφορες συναντήσεις που έχω κάνει και τα στατιστικά τα οποία μου έχουν δείξει, είναι ότι το 95% των τροχαίων ατυχημάτων ευθύνεται η οδική συμπεριφορά και το 5% στις υποδομές. Αυτή είναι μια συντριπτική διαφορά. Όμως. Και έχει αυξηθεί. Ναι. Όταν μιλάμε για το 95%, γιατί ήταν πολύ πιο κάτω το ποσοστό αυτό. Ναι. Και αυτό έχει μία βάση, ενώ στην αρχή μας κάνει εντύπωση, στην πορεία διαπιστώνουμε ότι έχει μία βάση, γιατί όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Κρήτη δεν έχουμε το καλύτερο οδικό δίκτυο. Ένα παραπάνω θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό, εγώ θα το πάρω ευθεία, γιατί θα πω όφυλαν να είχαν φτιάξει δρόμο. Πρέπει να προσέχουμε και πρέπει, δηλαδή, στην ουσία να αρχίζουμε να σεβόμαστε την δική μας ζωή και πόσο μάλλον την ζωή των συνανθρώπων μας, οι οποίοι μπορεί να μας στένε, οι οποίοι δεν μας στένε σε τίποτα. Είδαμε όμως, και είναι άξιο αναφοράς να σχολιάσουμε και τα στοιχεία που έβγαλε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου αναφέρει ότι το 2023 είχαμε 32 θανάτους. Αν παρατηρήσουμε λίγο παρακάτω, βλέπουμε ότι οι παραβάσεις, λέει, που βεβαιώθηκαν το 2023 είναι 5.374, ενώ το 22 ήταν 4.778. Το 22 είχαμε 44 νεκρούς, το 23 32. Άρα με την αύξηση των τροχονομικών ελέγχων είδαμε και τη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων. Όμως το χαρτοφυλάκιο το οποίο έφτιαξε ο Σταύρος Αρναουτάκης και μου εμπιστεύτηκε, δεν έχει στόχο να αυξήσουμε το τροχονομικό έλεγχο για να μπορεί να σοφρονιστεί ο κόσμος. Εμείς, ο στόχος μας είναι να ξυπνήσει ο κόσμος και πλέον να έχουμε μια οδική ευσυνειδησία. Ο οδηγός θα πρέπει να βλέπει την τροχέα και να μην φοβάται, ίσα ίσα που να χαίρεται. Και γιατί άλλωστε να φοβηθεί αν είναι σωστός πάνω στο τιμόνι? Αφορά, δηλαδή, δεν το ξέρουν όλοι οι οδηγοί, το ξέρουν ότι δεν πρέπει να πίνεις και να οδηγείς. Όλοι το ξέρουμε και το έχουμε σχολιάσει και έχουμε δει και διαφημιστικές καμπάνιες. Δεν ξέρουν οι οδηγοί ότι δεν πρέπει να ξεπερνάς τα όρια ταχύτητας? Όλοι το γνωρίζουν. Δεν ξέρουν οι οδηγοί ότι πρέπει να φοράς τη ζώνη σου? Δεν ξέρουν οι οδηγοί ότι δεν πρέπει να κάνεις επικίνδυνους ελιγμούς? Τα πάντα τα ξέρουμε όλοι. Όμως τι φταίει? Η νοοτροπία μας. Φεύγουν πολλοί. Εδώ, στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό. Φταίει η νοοτροπία. Τώρα αυτό θα έλεγαμε, με προλάβατε. Πόσες φορές έχουμε ακούσει, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος. Ναι. Που έχουμε ένα φίλο και λέει, πήγα στην τάδε ευρωπαϊκή χώρα και εκεί εφαρμόζονται όλα. Και πας να παρανομήσεις
Και έρχεται η αστυνομία και αμέσως σε γράφει. Και το λέει και με θαυμασμό και τέτοια. Και ο ίδιος άνθρωπος έρχεται εδώ και παρανομεί. Άρα... Και όχι μόνο αυτό. Σε περίπτωση που τον γράψει κάποιος, πάντα θα είναι ή γιατί πάει ο ίδιος στο γιατρό, ή τη γυναίκα του ή το παιδί του στο γιατρό, ναι, μόνη ή με τη δικαιολογία. Μαμά του ή τον μπαμπά του ή τον πεθερό του ή την πεθερά του ή είτε το φίλο του, η μόνιμη δικαιολογία. Και βέβαια ψάχνει να βρει μεταξύ γνωστών και φίλων πώς θα πλησιάσει κάποιον για να του σβήσει την κλίση. Τώρα. Συμφωνούμε. Μεταξύ μας. Όχι. Εδώ τώρα πλέον δεν υπάρχει μεταξύ μας. Εδώ πιάνουμε το φαινόμενο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί το κάνουμε αυτό. Ψυχολογική με υποστήριξη και ανάλυση θέλουμε εδώ. Αυτό ακριβώς. Δείτε Κατερίνα, τώρα. Μπορούμε να έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Ανιφαντάκη. Ο κύριος Ανιφαντάκης, ο οποίος είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, και πάρα πολλές φορές είπε ότι μας αρέσει, παιδί μου, αυτή η ιδέα, ή μας αρέσει να φλερτάρουμε, όχι πια με τον κίνδυνο, αλλά με το θάνατο. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Απλά για να ολοκληρώσω και αυτό που έλεγα. Ναι, ναι. Μου είπαν από ένα Ινστιτούτο Πάνος Μιλώνας που βρεθήκαμε πάνω στην Αθήνα ότι. Γιατί ο άλλος στο εξωτερικό είναι ο ίδιος οδηγός. Γιατί ο άλλος στο εξωτερικό σε μια προηγουμένη ευρωπαϊκή χώρα συμπεριφέρεται καθόλου ανώμημα και εδώ πέρα στην Ελλάδα κάνει πάρα πολλές παρανομίες καθημερινά. Γιατί, λέει, το οδηγικό περιβάλλον σε αυτή τη χώρα είναι υγιές και ο άνθρωπος προσαρμόζεται και έρχεται σε ένα περιβάλλον όπως είναι εδώ πέρα, στην Κρήτη, και τον οθεί, λέει, το ίδιο το περιβάλλον πολλές φορές να κάνει την παρανομία. Ξέρετε κάτι, τώρα πια δεν κάνει να μιλάμε μόνο για Κρήτη, αλλά πρέπει να μιλάμε για όλη την Ελλάδα και το οδηγικό περιβάλλον που έχουμε, διότι το τελευταίο διάστημα είναι πραγματικά πόνος ψυχής, έτσι θα το πω, να λες τις ειδήσεις και να διαβάζεις ότι άνθρωποι χάνουν την ζωή τους συνεχώς στους δρόμους. 4 νεκροί, 4 νέα παιδιά σε 2 τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Ομόνια και στη Βάρη, και την επόμενη μέρα επίσης ένας άλλος 73 χρονών κατά πάνω, ας πούμε 5 νεκροί, γι' αυτό το λέω, μέσα σε 2 μέρες προς στη Βόρεια Ελλάδα, είναι πραγματικά πόνος ψυχής. Τι θα πει οδηγικό περιβάλλον είναι διαφορετικό στην Ελλάδα, είναι διαφορετικό στην Ιταλία, είναι διαφορετικό στη Γερμανία, και το λέω έτσι γιατί ο κύριος Ανιφαντάκης και έχει σπουδάσει έξω και κατοικοίδρευε και κατοικοεδρεύει πάρα πολλές φορές εξαιτίας της δουλειάς του και στην Ιταλία και στη Γερμανία, το έχει πει. Αλλά εγώ σταμάτησα, κύριε Ανιφαντάκη, και σας καλημερίζω που είμαστε εδώ με τον κύριο Κατσάκη. Ότι αυτό που λέτε, ότι αυτό που λέτε πάρα πολύ συχνά για το τι είναι αυτό που κάνουμε, λέτε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη στο να φλερτάρουμε, όχι καν με τον κίνδυνο, αλλά με τον ίδιο το θάνατο, με τον ίδιο το χάρο. Ναι, δυστυχώς αυτό το βλέπουμε από τις συμπεριφορές σας. Μιλήσουμε για την Κρήτη, μια που και ο συνομιλητής μας είναι στην περιφέρεια Κρήτης, που δεν αφορά μόνο στην οδήγηση, αλλά αφορά και στο θλιβερό αυτό, στη θλιβερή αυτή συνήθεια με τους πυροβολισμούς, με την ύπαρξη όπλων σε πάρα πολλά σπίτια και με τη χρησιμοποίηση όπλων σε χαρούμενες στιγμές όπως είναι αγάπη και βαφτίσια και του καθεξής. Αυτές θα λέγαμε είναι αυτοκτονικές συμπεριφορές. Όπως είπε πολύ σωστά ο συνομιλητής μας, όλοι γνωρίζουμε τα πάντα. Αλλά παρά τα αυτά, θέλουμε να ψηφούμε τον ενδεχόμενο κίνδυνο που υπάρχει πίσω από τις όποιες συμπεριφορές μας και μας παραμονεύει. Μια φορά με είχαν καλέσει σε μια βάφτιση σε ένα οροπέδιο και είχαν εκεί πυροβολισμοί. Εγώ βέβαια κατατρώμαξα και είπα σε έναν από τους ντόπιους, καλά, λέω, πού πάνε αυτές οι σφαίρες που πάνε στον αέρα όταν εσείς πυροβολείτε? Δεν πέφτουν κάπου, δεν μπορεί να βρούμε κάποιον? Εμείς, λέει, ξαμώνομαι στην πλαγιά και εκεί δεν περπατάει κανείς. Και αν, λέω, κάποιος τουρίστας ακολουθεί ένα αλφα ευρωπαϊκό μονοπάτι και βρεθεί στην πορεία της σφαίρας, τι θα γίνει? Οπότε βλέπουμε μια βαθιά άγνοια του πιθανού κινδύνου, του πιθανού θανάτου. Και φλερτάρουμε, τον αγνοούμε το θάνατο, αλλά. Ναι, νομίζω η λέξη άγνοια. Μισό λεπτό. Άλλο όμως αψηφώ τον κίνδυνο και άλλο αγνώ τον κίνδυνο. Ναι, βεβαίως. Το να ψηφώ θα πει ότι κοντράρομαι μαζί του. Θα πει ότι τρέχουμε 200 χιλιόμετρα για να δω αν θα καταφέρω να επιζήσω. Είναι ένα κονταροχτύπημα στα λόγια με το θάνατο αυτό, διότι ξέρω ότι οι πιθανότητες για μια τόσο επικίνδυνη συμπεριφορά είναι πολύ μεγάλες. Γιατί το κάνουμε, κύριε Ανιφαντάκη, αυτό?
Ναι, αυτό είναι μια πολύ όμορφη ερώτηση που θέλει πάρα πολύ κουβέντα. Να δούμε τις βαθύτερες αιτίες που ο καθένας μας έχει για να μας οδηγεί στο κονταροχτύπημα αυτό με το θάνατο. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Είναι πολύ βαθύτερες αυτές οι ορμές που έχει ο καθένας μας και μας οδηγούν σε αυτοκτονικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι καθημερινά στους δρόμους. Προσέξτε, ένας ο οποίος τρέχει, αυτά που είπατε πριν, τα άτομα αυτά, τελικά τον βρήκαν τον θάνατο. Τον ψάχναν και τον βρήκαν. Δεν ήταν τυχαίο ότι αυτά τα άτομα σκοτώθηκαν στο αυτοκίνητο. Διότι είχαν μια συμπεριφορά η οποία τους οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια εκεί. Αυτό θα είναι το βαθύτερο νόημα. Και μια που αναφερθήκατε στο εξωτερικό, οι Γερμανοί λένε καλή εμπιστοσύνη, αλλά καλύτερος είναι ο έλεγχος. Και από τα χρόνια που σπούδαζα εκεί, πριν πολλά πολλά χρόνια, υπήρχαν συστήματα με κάμερες, υπήρχαν συστήματα με φωτογραφικές μηχανές. Αργότερα που πήγα για ειδικότητα στην Ιταλία το ίδιο, και στις πόλεις και στις μα και εμείς τα έχουμε, δεν μας λείπει τίποτα. Μας λείπει τίποτα, κύριε Καρτζάκη. Καθόλου. Να θέσω ένα τοπικό παράδειγμα που λέμε για το εξωτερικό. Στον Άγιο Νικόλαο, γιατί υπηρέτησα εκεί 14 χρόνια. Εκεί η αστυνόμευση είναι πάρα πολύ έντονη. Και νομίζω ότι ακούμε, είναι το μοναδικό μέρος, ίσως και στην Ελλάδα, που υπάρχουν καταγγελίες από τους πολίτες ότι υπάρχει έντονη αστυνόμευση. Εκεί βλέπουμε ότι οι οδηγοί και φοράνε το κράνος τους και τη ζώνη τους και δεν κάνουν υπερβολές και δεν είναι ότι έχουν καλύτερο οδικό δίκτυο από την υπόλοιπη Κρήτη. Και συνήθως είναι 0-1 τα θανατηφόρα τροχαία κάθε χρόνο εκεί. Δηλαδή σχεδόν έχει λυθεί το θέμα. Άρα τι έχει γίνει εκεί πέρα? Το περιβάλλον εκεί είναι ένα πρότυπο για την Κρήτη και για τα ελληνικά δεδομένα ο Άγιος Νικόλαος. Άρα, γιατί το αναφέρω αυτό? Είδατε ότι ένας λαός με την ίδια κουλτούρα πάνω κάτω τον δουλέψαν εκεί πέρα, δούλεψε εκεί η αστυνομία και κάποιες εθελοντικές ομάδες, γιατί και ο Δήμος έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που καθημερινά βρίσκονται παιδιά εκεί πέρα και παίζουν μαθαίνοντας να οδηγούν, και κατάφεραν ένας λαός μέσα στην Κρήτη, μια μικρή κοινωνία μέσα στην Κρήτη, να σοφρονιστεί. Αστυνόμευση λοιπόν. Εγώ σας είπα, ο στόχος δεν είναι να σε κάθε στενό να υπάρχει και ένας αστυνομικός για να αποφύγουμε τα τροχαία ατυχήματα. Μας ο στόχος μας είναι να υπάρχει η οδική ευσυνειδησία. Να μην χρειάζεσαι να βλέπεις αστυνομικό για να οδηγείς σωστά. Να σέβεσαι τη ζωή σου και τη ζωή των άλλων. Γιατί πρέπει να περνάμε και αυτά τα μηνύματα. Εγώ σε αυτό που λέει ο αγαπητός ψυχολόγος, τον ακούω με πάρα πολύ προσοχή και έχω κρατήσει κάποια πράγματα, είναι ότι συμπληρώνω ότι μπορούμε και εδώ, αν πάρουμε το παράδειγμα του Αγίου Νικολάου εντός μέσα στην Κρήτη, να κάνουμε όλη την Κρήτη μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια να το προσπαθήσουμε ένα πρότυπο δική συμπεριφορά. Πώς το σκέφτεστε δηλαδή αυτό? Θα σας πω, αυτό που μου λέγανε και στην Αθήνα είναι ότι η Κρήτη όντως μπορεί να δουλευτεί. Αν εξαιρέσουμε κάποιες δύσκολες περιοχές, δεν χρειάζεται εντάξει να σας αναφέρω, καταλαβαίνουμε όλοι που υπάρχει και μια παραπάνω εγκληματικότητα κτλ. Που είναι πολύ δύσκολο στο να τους φέρει στον ίσιο δρόμο, αλλά τα πάντα γίνονται. Η Κρήτη, επειδή είναι νησί και είναι απομονωμένη, δεν υπάρχουν εισδροές και εκροές οχημάτων από άλλες περιφέρειες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν πραγματικά ξεκινήσουμε, που γίνονται ήδη, ακόμα με πιο έντονο τρόπο, τις ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία, αλλά ταυτόχρονα να ενημερώνεται και οι γονείς. Γιατί δεν μπορείς να πας να ενημερώνεις το παιδί και μετά να έρχεται ο γονέας και να παίρνει το παιδί χωρίς κράνος, χωρίς ζώνη για να το πηγαίνει στο σπίτι. Γιατί το παιδί, ειδικά στην ηλικία του, όταν πηγαίνει δημοτικό, ως πρότυπο στη ζωή του έχει το γονέα. Άρα ο γονέας το πρωί όταν παίρνει το παιδί του από το σπίτι και το πάει στο σχολείο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι και αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία στο να εκπαιδεύεις το παιδί, βλέποντας το γονέα να οδηγεί σωστά. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει και λένε, εγώ λέει φοράω ζώνη γιατί λέει το παιδί μου είπε μπαμπά ή μαμά, γιατί δεν φοράω ζώνη, και αυτό λέει με άγγιξε. Μα εδώ δεν εκπαιδεύουμε τα παιδιά για να εκπαιδεύσουν τους γονείς.
Εδώ πάμε όλοι μαζί. Άρα, αν γίνουν οι ενημερωτικές δράσεις ακόμα εντονότερες στα παιδιά και στους γονείς, αρχίζουν, περνάμε ένα μήνυμα, είτε από διαφημιστικές καμπάνιες, είτε με τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις που εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε δυνατότητα να μπείτε στο κάθε σπίτι. Στο κάθε σπίτι, στο κάθε αυτοκίνητο, αυτή τη στιγμή μας ακούν και οδηγούν κτλ. Και ταυτόχρονα υπάρξει και ο αστυνομικός έλεγχος, δηλαδή τη θεωρία να βλέπουμε ότι κάποιοι που παρανομούν στον δρόμο, υπάρχει αστυνομία να τους βάλει στον ίσιο δρόμο, σε συνδυασμό με αυτό το πράγμα, ταυτόχρονες δράσεις, να τους περνάει το μήνυμα στον πολίτη από διάφορες πλευρές, έτσι μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπία. Αυτό τον παράστηση ενημέρωσης και των δράσεων, πολλές φορές, ξέρετε, σκοντάφτει και σε εκείνο το θυμικό μας. Το έχω συζητήσει με τον κύριο Ανιφαντάκη, ο οποίος είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, που λέει: μα τι είναι αυτό που μου λες πάλι, τι είναι αυτό που κάνεις και μου πιλά συνέχεια το μυαλό μου. Και τσακ, αλλάζει και κανάλι, αλλάζει ραδιόφωνο και σηκώνεται και φεύγει γιατί δεν του αρέσει. Αυτό νομίζω σαν διαχείριση πρέπει όλοι μας να δούμε. Και δεν ξέρω αν αυτό που λέγαμε, κύριε Νιφαντάκη, σε μια προηγούμενη κουβέντα μας εδώ και πάλι από το στούντιο του 984, θα μπορούσε να έχει κάποια άκρη, κάποια πέραση, ότι υπάρχουν σχολές οδηγών σήμερα οι οποίες κάνουν το εξής: έχουν και ένα ψυχολόγο μέσα για να δούνε ποια είναι η συμπεριφορά του κάθε ενός από τους μαθητές της σχολής, έτσι ώστε να μπορέσει η θεωρία, το θεωρητικό μάθημα, να περάσει και να έχει απάνω τους εκείνη πραγματικά την αντιστοίχηση, να έχει εκείνο το χρυσό αποτέλεσμα που λέει «σκέφτομαι διπλά». Υπάρχει τέτοια πιθανότητα ποτέ να γίνει? Κύριε Νιφαντάκη, σε εσάς απευθυνόμαι. Κύριε Νιφαντάκη, κάτι με την τηλεφωνική γραμμή δεν πήγε καλά. Παρακαλώ μόνο να το αποκαταστήσουμε έτσι για να μας δώσει την απάντηση. Κύριε Καρσάκη, εσείς πώς το ακούτε αυτό? Κοίταξε, εγώ δεν πιστεύω ότι μέχρι τώρα έχουμε δράσει τόσο πολύ με τις, τουλάχιστον με τις διαφημιστικές καμπάνιες, που να έχουμε μοθήσει τον κόσμο στο ότι δεν θέλω να ακούω αυτό άλλο το μήνυμα και αλλάζω κανάλι. Νιώθω ότι τουλάχιστον εδώ τοπικά στην Κρήτη δεν το έχουμε κάνει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Όμως αν όντως κάποιος ειδικός, κάποιος ψυχολόγος το επιβεβαιώνει αυτό, η επιστήμη, όπως ξέρετε, είναι παραπάνω από την δική μου και τη δικιά μας εδώ πέρα κρίση, και γι' αυτό αν συνεργαστούμε και με μια ομάδα ψυχολόγων να μπορούμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Οργανωμένες δράσεις, λέει ο κύριος Καρτσάκης, και οργανωμένες δράσεις από όλους τους φορείς, κύριε Νιφαντάκη, έτσι ώστε να φέρουμε και σε σύντομο χρόνο εκείνο το αποτέλεσμα. Μιλάει για 10-15 χρόνια και ας ελπίσουμε ότι δεν θα χάσουμε πολλούς μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, έτσι ώστε να καταφέρουμε να το πάμε λίγο πιο μπροστά. Όχι εμείς οι παλαιότεροι τόσο πολύ, όσο οι νεότερες γενιές. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Βεβαίως. Καταρχήν, άκουσα την προηγούμενη ερώτησή σας. Να συγχαρώ την περιφέρεια Κρήτης και τον κύριο Καρτσάκη που έχουν ανοίξει το κεφάλαιο αυτό σε επίπεδο περιφέρειας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό η περιφέρεια να οργανώνει και να διοργανώνει σε όλο το νησί, σε όλη την περιφέρεια Κρήτης, τέτοιου είδους προτάσεις και τέτοιου είδους δραστηριότητες. Τώρα, στο προηγούμενο ερώτημα που θέσατε και στο θέμα του Αγίου Νικολάου, ήθελα να σας πω την εξής εμπειρία. Είχα λοιπόν ένα φιλοξενούμενο από το εξωτερικό και μας έκανε το γνωστό μπλόκο εκεί πριν την Νεάπολη, γιατί του λέω: εδώ αυτή η περιοχή αστυνομοκρατείται, έχει παραπάνω αστυνομικούς ελέγχους και ελέγχους τροχέας από ό,τι η υπόλοιπη Κρήτη. Βέβαια, μου λέει: εδώ είναι η περιοχή VIP, έχουμε την Ελούδα, έχετε αυτά τα ωραία ξενοδοχεία που κυκλοφορούν μια άλλη τάξη δάξεως τουρίστες, και εννοείται, μου λέει, ότι πρέπει και θέλουν να νιώθουν περισσότερη ασφάλεια. Αυτό παραθέτω σαν σχόλιο ενός ξένου επισκέπτη στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Τώρα το κοιτάξτε όμως να δείτε. Με πονάει βέβαια αυτό, έτσι. Για μένα που είμαι, μισό λεπτό, για μένα που είμαι στο Ηράκλειο, για αυτό που είναι ενδεχόμενα στο Ρέθυμνο και σας ακούει αυτή την ώρα, για αυτό που είναι στα Χανιά, νομίζω, αλλά
αφού είμαστε στο Ηράκλειο, εμένα με πονάει τώρα αυτό, έτσι. Ναι, ναι, αλλά επειδή αναφέρθηκε το παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. Τώρα, σχετικά με την εκπαίδευση, είναι κάτι μακροχρόνιο και είναι σίγουρα πολύ καλό σε ένα πολυδιάστατο πρόβλημα όπως αυτό της οδήγησης και του κινδύνου της ζωής να ενεργοποιηθούν όλοι οι παράγοντες και όλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στην Ιταλία έχει θεσπιστεί νόμος ότι όποιος γίνεται αλκοολεμία με ποσό πάνω από το νόμιμο όριο, αυτός οδηγείται ουσιαστικά σε κάποιες σχολές οδήγησης, ειδικά φτιαγμένες για οδηγούς που οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή ο νόμος προβλέπει με το που έχεις αλκοολεμία πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, κατευθείαν οδηγείσαι σε μια τέτοια σχολή για να ξαναμάθεις από την αρχή αυτά που ίσως δεν έχεις καταλάβει πάρα πολύ καλά. Αυτό βέβαια σημαίνει συνεργασία με τους τομείς της υγείας, διότι είναι υγειονομικοί αυτοί που κάνουν τα μαθήματα αυτά και έχουν συνεργασία με την αστυνομία. Μάλιστα. Και με όλες τις άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται. Θέλω να πω ότι είναι πολυδιάστατο το πρόβλημα και θα πρέπει, εφόσον η περιφέρεια κάνει μια αρχή, να μπορέσει να συντονίσει και άλλους φορείς και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας για να μπορούμε να έχουμε ένα ιδανικό αποτέλεσμα. Η εκπαίδευση είναι σίγουρα πάρα πολύ καλή, στους γονείς θα έλεγα κυρίως, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που κυρίως παρανομούν, οπότε οι γονείς είναι αυτοί που θα πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ενσυναίσθηση της ευθύνης που έχουν όταν οδηγούν, ότι γίνονται παράδειγμα για τα παιδιά τους. Το παιδί βλέπει 18 χρόνια έναν γονιό να οδηγεί και από εκεί μαθαίνει ουσιαστικά. Μετά πάει στη σχολή οδηγών για το τεχνικό κομμάτι. Αλλά η οδική συμπεριφορά μαθαίνεται βλέποντας το γονιό μου να οδηγεί. Το ότι πάει στην ταβέρνα και πίνει και μετά κανονικά πίνει, έτσι. Αυτό που μπορεί να πει ο κάποιος, κάθε πολίτης πιώντας μια ταβέρνα και μετά οδηγεί, ουσιαστικά παράνομα. Για το παιδί το μήνυμα είναι: μπορώ να οδηγώ παράνομα μετά από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Κρατήσαμε το ότι υπερβαίνει το όριο της ταχύτητας, το ότι προσπερνάνε κανονικά όλα αυτά τα πράγματα. Είναι οδηγικές συμπεριφορές, τις οποίες το παιδί τις μαθαίνει. Σωστά. Δεν μπορούμε να τις διαγράψουμε με μία πινελιά, με ένα σπουδάρι από το μυαλό του κάποια στιγμή. Κρατήσαμε όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως τα βήματά μας αλλιώς θα πρέπει να τα πατάμε από εδώ και πέρα και να τα υπολογίζουμε διαφορετικά. Μήπως, και θα το λέω συνεχώς, μήπως και καταφέρουμε κάτι να σώσουμε κυρίως από τα παιδιά μας. Κύριε Νιφαντάκη, προς το παρόν σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Οργανωμένες λέτε δράσεις. Για πάμε στις οργανωμένες δράσεις, κύριε Καρτσάκη. Κοιτάξτε, αν ακούσαμε που έλεγε ότι είναι πολυδιάστατο το θέμα, δείτε τώρα, θα σας μιλήσω λίγο σαν αστυνομικός. Το 2010 άρχισε, ας πούμε, η κεντρική εξουσία σε συνδυασμό μαζί με τη βοήθεια των δημοσιογράφων και όλων αυτών να αναδείξουμε λίγο το θέμα, αλλά να το πιάσουμε όμως από τη ρίζα και να το ξεριζώσουμε, της ενδοοικογενειακής βίας. Εγώ όταν μπήκα στην αστυνομία, που δεν είμαι και πολλά χρόνια, 18 χρόνια είμαι στο σώμα, όταν μπήκα και πρόλαβα να πηγαίνω σε περιστατικά και να υπάρχει ενδοοικογενειακή βία και να λέει όλη η γειτονιά ότι καλά τις κάνει. Γιατί την τέρνει, παιδιά, καλά λέει τις κάνει. Γιατί καθυστέρησε να γυρίσει σπίτι, ξέρω εγώ. Κακές νοοτροπίες, ωραία. Όταν λοιπόν ένα τόσο δυνατό φαινόμενο που περιέχει μέσα φόβο, γιατί η ενδοοικογενειακή βία, το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ότι τα θύματα φοβόντουσαν να μιλήσουν και καταφέραμε όλοι μαζί σαν κοινωνία, ακόμα και οι σχολιαστές του πληκτρολογίου που λέμε, σε αυτά που βλέπανε, και καταφέραμε μέσα 5-6 χρόνια με την εμπιστοσύνη που έβγαλε και η ελληνική αστυνομία απέναντι στα θύματα, ότι εμπιστευτείτε μας και τον δράστη, εμείς θα τον οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και καταφέραμε μέσα σε 5-6 χρόνια πλέον τα θύματα, σε μεγάλη πλειοψηφία, να μιλούν. Άρα ένα κοινωνικό φαινόμενο. Αλλάξαμε λοιπόν την νοοτροπία. Τώρα πλέον με κάτι ακόμα το πολύ λίγο απευθύνονται στις αστυνομικές παύλα δικαστικές. Ζητάνε βοήθεια. Ένα άλλο φαινόμενο. Μείνετε στο δικό μας το φαινόμενο, όχι, για το πώς μπορούμε να το αλλάξουμε. Όχι, θέλω να πω ότι ένα άλλο φαινόμενο με το φιλοζωικό νόμο βγήκε το 2010. Μέχρι τότε είτε σκότωνε ένα σκύλο, μία γάτα, ήταν φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Και το 2015-16 βλέπουμε πόσο γρήγορα άρα αλλάζει. Λοιπόν πάμε στο κομμάτι εφαρμογή. Ναι. Διότι εγώ θυμάμαι κάνοντας το ρεπορτάζ εδώ και πάρα πολλά χρόνια προς τα πίσω, ότι προγράμματα οδικής ασφάλειας, μαθήματα τα οποία θα μπορούσαν να μπουν μέσα στα σχολεία διαδικτυακά ώστε τα παιδιά να κάνουν μάθημα, σχέδια ακόμα και από εξειδικευμένους να βρίσκονται μέσα στα σχολεία να βοηθούν τα παιδιά, να έχουμε ακόμα και την ενεργοποίηση των δασκάλων, πώς, με το να εκπαιδευτούν επάνω σε αυτά τα μαθήματα, σε αυτό το τομέα οδικής ασφαλείας. Όλα αυτά τα έχουμε, τα έχω ακούσει πάμπολες φορές, τα έχω ακούσει από όλες τις κυβερνήσεις. Είναι απορίας άξιο πως όλη αυτή η προσπάθεια, πως όλη αυτή η σκέψη, πως όλος αυτός ο προγραμματισμός συνεχίζει να παραμένει μέσα στα συρτάρια. Αυτό είναι που προκαλεί την απορία. Τα έχουμε, μπορούμε να πιέσουμε, να πιέσετε ώστε όλα αυτά να εφαρμοστούν. Δηλαδή αν πάρετε τη σημερινή κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και πάρετε και την προηγούμενη διακυβέρνηση, τη διακυβέρνηση και πάλι από τη Νέα Δημοκρατία, και αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν και από τον τότε υπουργό, τον κύριο Κεφαλογέννη, τον Ρεθυμιώτη, και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, σε ό,τι έχει να κάνει με την αδική ασφάλεια. Και αν σας πάω λίγο παραπίσω και σας πω ότι υπάρχει διαδικτυακό μάθημα το οποίο είναι ανενεργό μέσα στο Υπουργείο και στα σχολεία. Απλά κάναμε μελέτες, απλά το βγάλαμε, απλά δώσαμε λεφτά, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο. Γιατί ρε παιδιά δεν τα εφαρμόζουμε όλα αυτά? Εκεί, στην εφαρμογή δεν κολλάμε λοιπόν? Και στην εφαρμογή, αλλά και σε αυτά που εφαρμόζονται δεν υπάρχει δεν υπάρχει ο σωστός συγχρονισμός των πραγμάτων και η σωστή οργάνωση. Δηλαδή το να γίνονται μεμονωμένες δράσεις, καλός ή κακός, δεν μπορείς να αγγίξεις τόσο πολύ το συνέστημα της κοινωνίας. Μα εδώ βάλανε και το ΕΛΜΕΠΑ μέσα στο χώρο αυτό. Και το ΕΛΜΕΠΑ έχει δικό του τμήμα αυτή την ώρα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έχει και προσωμιωτή και πηγαίνουν και τα σχολεία και βλέπουμε τι γίνεται. Οι σχολές οδηγών ζητήσαν να έχουν ένα προσωμιωτή στην περιφέρεια για να κάνουν μαθήματα να καταλάβει ο άλλος τι σημαίνει τούμπα. Πού είναι όλα αυτά? Δηλαδή στα λόγια, στην επικοινωνία, εκεί είμαστε και τα έχουμε όλα. Στην εφαρμογή πάνω στο τσακ, εκεί κολλάμε. Γιατί? Τι μας συμβαίνει εκεί? Εκεί είναι το μείζον θέμα. Ναι. Τι μας συμβαίνει, κύριε Καρτσάκη? Να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Ή μπορεί κάποιοι άνθρωποι όντως να είχαν όρεξη στο να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και κάποια στιγμή αποχωρούν, φεύγουν από τις θέσεις τα λοιπά και δεν υπάρχει συνέχεια. Αυτό που μας συμβαίνει, και νομίζω ότι αυτό το εντόπισε ο Σταύρος Αρναουτάκης, είναι ότι γι' αυτό έφτιαξε αυτό το χαρτοφυλάκιο, για να αναδειχθεί από την πλευρά της τοπικής τουλάχιστον πολιτείας το κομμάτι οδική ασφάλεια. Δηλαδή πλέον το να ανεβαίνεις πάνω στην κεντρική εξουσία και να τους λες ότι κοιτάξτε, έρχομαι ως εκπρόσωπος της περιφέρειας Κρήτης που έχω αναλάβει το κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Δεν θα μιλήσουμε για τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε και λύσεις. Πλέον αρχίζουμε και καλούμε τον κόσμο να έρθει στην περιφέρεια Κρήτης να μιλήσουμε γι' αυτό. Άρα θεωρώ ότι πάμε τουλάχιστον από περιφέρεια Κρήτης να αρπάξουμε αυτό το κομμάτι πιο σοβαρά και όχι να το εντάξουμε μαζί και με διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να χαθεί. Εάν δεν είναι εξειδικευμένο, έχετε δίκιο πάνω σε αυτό. Και βάζω στην κουβέντα επίσης και το Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών, τον κύριο Λευτέρη Μιχαλάκη, για δύο κουβέντες η δική του η θέση πάνω σε αυτές τις οργανωμένες τις δράσεις και τις προτάσεις, γιατί όπως λέει και ο κύριος Καρτσάκης, το πρόβλημα το ξέρουμε. Το τι συμβαίνει το ξέρουμε. Έχουμε γνώση όλοι μας τι είναι αυτό που προκαλούμε και όμως το κάνουμε. Άρα τι παρακάτω? Ποιες είναι λοιπόν, κύριε Μιχαλάκη, οι δικές σας οι προτάσεις? Γιατί ήδη έχετε κάνει κάποια πρώτη συνάντηση ή συναντήσεις με τον κύριο Καρτσάκη? Ναι, καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα σε εσάς, κύριο Καρτσάκη, σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα. Ναι, κάναμε μια συνάντηση προθέσεις που ήταν πάρα πολύ ωραία και σωστή, τέλος πάντων θα λέγαμε. Αυτό που τονίστηκε είναι ότι πραγματικά οι δράσεις πρέπει να είναι προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν είναι μόνο μια μεριά, δηλαδή μέχρι τώρα έχουμε μάθει και ό,τι μπορεί να κάνει η τροχέα, στο μόνο που ελπίζουμε είναι η τροχέα.
Εμείς λέμε ότι πρέπει να κάνουμε συνολικές και ολιστικές παρεμβάσεις από το πώς ξεκινάμε να πάμε στη δουλειά μας, από το πώς ξεκινάμε να πάμε στο σπίτι μας, στο σχολείο, όλα αυτά τα πράγματα. Και για τούτο ίσως χρειαστεί να κάνουμε, όπως είπαμε και τον κύριο Καρτσάκη, όχι να χρειαστεί, πρέπει να κάνουμε ένα συνέδριο εδώ στην Κρήτη, να δούμε συνολικά τι παρεμβάσεις να μπορούμε να κάνουμε σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό, σε κάθε ιδιαίτερο χώρο που χρήζεται ότι έχει ιδιαίτερες ανάγκες να παρέμβουμε. Έχει διάφορα να κάνουμε, δεν είναι μόνο δηλαδή το αστυνομικό μέρος, είναι και το τι μπορούμε να κάνουμε στα σχολιά, στους δήμους, οι δήμοι, όλοι αυτά πώς μπορούν να παρέμβουν. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, πρέπει όμως να το δούμε και πάνω απ' όλα να καταλάβουμε ότι η Κρήτη είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό που η μετακίνηση στην Κρήτη θα πρέπει να έχει κάποιο ειδικό χαρακτήρα, κάποιον μάλλον χαρακτήρα που να συνδυάζει όλα τα μέσα μεταφοράς, μετακίνησης, για να μπορέσει να έχουμε λιγότερη κυκλοφορία στους δρόμους, άρα να μπορέσουμε να παρέμβουμε και περισσότερο σε καταστάσεις που είναι δύσκολες, όπως όταν θα πιούμε κρασιά, όταν θα πιούμε ποτά, όταν όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν στο τραπέζι και να συζητήσουν. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα πράγμα, καταλάβατε. Αλλά πρέπει όμως να φύγουμε πολύ γρήγορα από τη συζήτηση, από το τι είχαμε ή το τι έχουμε, αλλά το τι θέλουμε να κάνουμε και το τι επιδιώκουμε, για να προχωρήσουμε και σε πράξεις πολύ γρήγορα, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί από κουβέντες, εμείς 12 χρόνια κοντά, 13 τα λέμε μόνο από εδώ, από τη συχνότητα του 984. Από άλλες συχνότητες, ναι, ναι, άλλα τόσα χρόνια, δηλαδή μας την νίκη γεράσαμε. Έτσι ακριβώς. Άρα επομένως αυτό που μένει, πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή ολιστικά. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε στην Κρήτη. Σε όλους τους τομείς, όχι μόνο εντάξει, να βγάλουμε την αστυνομία έξω να γράφει τον κόσμο και να του παίρνει διπλώματα κλπ. Είναι μια λύση αυτό. Μάλιστα. Έχει αποδώσει. Και πόσο έχει αποδώσει. Ωραία. Κάναμε άλλες κινήσεις. Δηλαδή, πήγαμε έξω παράδειγμα στα σχολιά να πούμε, ξέρετε κάτι, εδώ στα παιδιά θα μάθουμε να κυκλοφορούν διαφορετικά. Να μην έχουν ανάγκη το αυτοκίνητο. Να μην είναι η προέκτασή μας, η καθημερινή μας προέκταση στο αυτοκίνητο ή η μηχανή. Θα πάμε παράδειγμα στα σχολιά με τα πόδια. Μα τα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια, ειδικά στην πόλη του Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές, δεν απέχουν πάνω από 500 μέτρα από το σπίτι των μαθητών. Και όμως αυτά τα 500 μέτρα θα πάμε με το αυτοκίνητο. Άρα τι κάνουμε, εθίζουμε τον κόσμο και τα παιδιά ότι ξέρετε κάτι, εσείς θα κυκλοφορείτε με το αυτοκίνητο ή με τη μηχανή. Καβάλα πάνε στην εκκλησιά, καβάλα πάνε στην κουζίνα, καβάλα πάνε στην κρεβατοκάμερα, Πώς θα πούμε μετά στο παιδί, πώς θα πούμε μετά στο παιδί, μην πάρεις μηχανάκι ή μην πάρεις το αυτοκίνητο να φύγεις. Έχουμε εδώ και το νομικό πλαίσιο που το έχουμε πει πολλές φορές μαζί σας. Φανταστείτε ότι έχουν δώσει με απόφαση κυβέρνησης. Μπορεί να κάποιος να βγάλει 17 χρονών δίπλωμα αυτοκινήτου, αλλά δεν μπορεί να οδηγεί μόνος του. Πρέπει να έχει κάποιον συνοδό, ο οποίος θα είναι πάνω από 25 χρονών, να έχει 5 χρόνια το δίπλωμα. Και τι θα κάνει ο συνόδος? Υποκρισία μαζεμένη. Υποκρισία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε. Καταλάβατε. Και να δούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε πραγματικά σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Δηλαδή, δεν είναι μία κουβέντα μόνο. Κρατάω την πρότασή σας. Από ένα συνέδριο, όπως είπαμε, τον κύριο Καρτσάκη, που δεν θα έχει το νόημα του «Ελάτε, ξέρω, να φιλοσοφήσουμε». Όχι. Βάζουμε στόχους για τα επόμενα 5 χρόνια, που είναι αυτή η αυτοδιοίκηση, τέλος πάντων, η περιφερειάρχης αυτός, η περιφερειακή αρχή αυτή. Λέμε για τα 5 χρόνια κάνουμε αυτά τα έργα. Παρεμβαίνουμε στον κόσμο έτσι με υποδομές και λοιπά. Είπατε το μυστικό το μεγάλο. Δεν είναι για 5 χρόνια. Αυτά τα συζητάς και είναι μακροπρόθεσμα. Γιατί και αν ο επόμενος είναι ο ίδιος ή ο επόμενος είναι άλλος, πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Εκεί είναι που το χάσαμε. Εκεί είναι που το χάνουμε συνεχώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλάκη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτό περί συνέχειας το είπατε και εσείς πριν από λίγο, κύριε Καρτσάκη. Ναι. Λοιπόν, πάνω σε αυτή την πρόταση. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σωστό το να γίνει ένα συνέδριο με ανθρώπους όμως οι οποίοι να έχουν άποψη επί του θέματος, αλλά όχι ένα συνέδριο από αυτά που συμβαίνουν τα εκατοντάδες σε όλη την Ελλάδα που έχουμε συμμετάσχει όλοι μας και πολλές φορές πάμε και αρχίζει με τεράστια επικοινωνούμε φιλοσοφία απλά μεταξύ μας, κάνουμε δημόσιες σχέσεις και αναφέρουμε το πρόβλημα. Παιδιά, λοιπόν, το πρόβλημα το ξέρουμε. Ας καταφέρουμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι
έχουν προτάσεις να έρθουν να τις καταθέσουν, δηλαδή στην ουσία να γίνει ένα συνέδριο εργασίας και στο τέλος να βρούμε τις 2, 3, 4 προτάσεις στις οποίες συμφωνούμε και από τους βουλευτές μας, από τον Περιφερειάρχη, από οτιδήποτε, να ζητάμε να τις στηρίξουν. Mm. Δηλαδή να αρχίζουμε σοβαρά να παίρνουμε το κομμάτι, διότι σε αυτή τη χώρα, και όχι μόνο για το κομμάτι της οδικής ασφάλειας και για πολλά άλλα, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως, μένουμε μόνο στη θεωρία, μένουμε μόνο στα λόγια και δεν πάμε σε κομμάτι, στο πρακτικό κομμάτι. Επομένως είναι κάτι που με τον κύριο Μιχελάκη θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα το δουλέψουμε παρέα να υλοποιηθεί και θα θέλαμε και τη δικιά σας συμμετοχή σε αυτό. Ούτως ή άλλως τη βοήθειά μας την έχετε. Ναι, βέβαια. Βέβαια και είναι και πριν, πολύ σημαντική. Και πριν μας το ζητήσετε, είμαστε εδώ και είμαστε παρόντες, γιατί ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Είμαστε εκείνοι που μεταφέρουμε αυτή την είδηση που λέει και πραγματικά πονάς. Ένας νεκρός, 2 νεκροί, 3 νεκροί, και ξέρετε, αύριο νεκρός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ακόμα πιο κοντά σε μένα. Αύριο μπορεί, γιατί όλοι είμαστε εν δυνάμει θύματα τροχαίου, μπορεί να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό? Δείτε τώρα, αν εξαιρέσουμε τα 2 χρόνια που πραγματικά έπεσαν τα θανατηφόρα τροχαία στην Κρήτη, και εντάξει, μπορεί να έπαιξε και παράγοντα, ήταν και τα χρόνια της πανδημίας με όλα τα περιοριστικά μέτρα τα οποία υπήρχαν. Πριν, ας πούμε, την πανδημία, η Κρήτη, και δεν είναι και πολλά χρόνια, είναι πριν 4 χρόνια, πριν 3 χρόνια, τρελαθούμε. Είχε μείωση. Όχι, ήμασταν στους 60-62 νεκρούς. Mm. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ο κάθε άνθρωπος εδώ στην Κρήτη έχει χάσει ένα φίλο, ένα συγγενή. Όλοι μας κάθε φορά στην απώλεια, στην είδηση της απώλειας, λέμε θα πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το κομμάτι. Ωραία. Ας κοιτάξει λοιπόν ο καθένας προσωπικά να διορθώνει τον εαυτό του, που σας λέω, δεν έρχομαι εδώ πέρα να κάνω τις παρατηρήσεις. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει κάνει λάθη στο τιμόνι. Ας γίνουμε όμως πιο σοβαροί. Ας καταλάβουμε ότι ο θάνατος, μάλλον στους νέους, η νούμερο ένα αιτία θανάτου είναι τα τροχαία ατυχήματα. Δεν είναι ούτε τα ναρκωτικά ούτε οτιδήποτε άλλο. Τα τροχαία ατυχήματα. Χάνουμε τόσους νέους. Και δεν έχω να σας πω μπροστά μου τα στατιστικά που να βλέπατε ότι από τα τροχαία ατυχήματα οι περισσότεροι είναι νέοι. Δηλαδή, πέρα του ότι η χώρα μας, πέρα ότι και αυτό είναι ένα δημογραφικό πρόβλημα, αυτό μας αγγίζει την καρδιά. Είδατε ότι με τα Τέμπη δεν υπήρξε άνθρωπος σε όλη την Ελλάδα που να μην συγκλονίστηκε, που να μην στεναχωρήθηκε. Πόσοι άνθρωποι κλάψανε για αυτούς τους 57 νεκρούς. Αν τα βάλουμε όμως κάτω, η Κρήτη για πάρα πολλά χρόνια είχε Τέμπη. Κάθε χρόνο Τέμπη, κάθε χρόνο Τέμπη. Ξεκληρίστηκαν χωριά. Δηλαδή, αν κάθε χρόνο έχανες 60 νεκρούς, έχανες και ένα μικρό χωριό της Κρήτης. Ξέρετε κάτι άλλο? Πολλές φορές έχω συνομιλήσει με ανθρώπους, γιατί μιλάμε για τους νεκρούς, αλλά είναι καλό να αναφερόμαστε και σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι τραυματίζονται και δίνουν το δικό τους στον αγώνα, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, με πόνο, με χρήμα και όλα τα υπόλοιπα, για να γίνει η αποκατάσταση της υγείας τους. Ξέρετε πόσες φορές οι άνθρωποι αυτοί έχουν απευθύνει έκκληση και μέσα από το βήμα του 984 για αυτή την περίφημη την προσοχή, και την ώρα που ο καθένας από εμάς δεν κάνει δεύτερη σκέψη, την ώρα που πιάνει το τιμόνι, δυστυχώς, και κάνει ό,τι κάνει στο δρόμο, έρχεται ο ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, να μιλάει για το φλερτ με το θάνατο, να μιλάει για το φλερτ με το χάρο και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί μωρέ, κύριε Καρτσάκη, γιατί? Σας είπα, αυτή η λάθος νοοτροπία. Εγώ θα σας πω και τ' άλλο. Πολλοίς κόσμος βγαίνει, μάλλον όταν βγαίνεις να διασκεδάσεις,
τι ωραίο συνέστημα αυτό. Βρήκες χρόνο να πάρεις τους αγαπημένους φίλους να διασκεδάσεις. Και κάποια στιγμή έχετε πιει παραπάνω. Άρα σημαίνει ότι περνάτε και καλά. Γιατί να σκεφτείς και γιατί να με ρωτήσεις πού έχει μπλόκο και να μην σκεφτείς διαφορετικά. Είμαι ικανός να οδηγήσω? Αν δεν είμαι, σπάρω ένα ταξί. 5 ευρώ, 7 ευρώ, 8 ευρώ, 10 ευρώ. Δηλαδή, χάνεις μία ώρα από τη ζωή σου εκείνο το βράδυ που διασκεδάζεις με τους φίλους σου. Για το πού μπορεί να έχει μπλόκο, ωστόσο έχουν κάνει και την ωραία ομάδα προσοχηλάδια, να μπαίνουν μέσα να τσεκάρουν. Να μην πηγαίνω από κεντρικούς δρόμους, να πηγαίνω από μικρά στενά, υπό την επίρρεια αλκοόλ, τέλος πάντων κλπ. Και να πας τι, κυνηγημένος στο σπίτι σου. Κυνηγημένος όμως από πού? Τον ίδιο στον εαυτό. Σκύνηγα κανένας άλλος. Ο εαυτός ο ίδιος σε κυνηγάει εκείνη την ώρα. Να σας πω, μακάρι οι κουβέντες αυτές ενός νέου ανθρώπου, γιατί είσαστε νέος άνθρωπος, να πιάσουν τόπο έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Μ' αρέσει έτσι όπως το λέτε. Γιατί, για να πας κυνηγημένος στο σπίτι σου ενώ περνούσες καλά. Ο σκοπός αυτό. Ήταν αυτό. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, γιατί το τρέχετε ούτως ή άλλως το πρόγραμμα και έχετε βάλει σε μια ροή τα βήματα τα επόμενα που θα πρέπει να γίνουν. Κρατάμε αυτό που λέτε ότι πάτε σε ένα συνέδριο, αλλά θα είναι συνέδριο εργασίας με προτάσεις και όχι απλά για να κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει όχι σε μια τέτοια πρόταση από τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους πρόβλημα. Και εμάς εδώ ξέρετε που θα μας βρείτε και πώς το θέμα αυτό θα το γνωρίζει όλος ο κόσμος, ούτως ή άλλως χρόνια είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και σας ευχαριστώ που αναδεικνύετε αυτό το θέμα τόσα χρόνια. Ευελπιστώ να γίνει όντως σύντομα το συνέδριο. Θα πρέπει να εντοπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν και να είναι ένα σοβαρό συνέδριο. Ένα συνέδριο για το οποίο να κατευθούν, να είναι προετοιμασμένοι οι σύνεδροι και να κατευθούν προτάσεις. Είπαμε. Τα προβλήματα τα ξέρει και ο πιο απλός πολίτης αυτής της χώρας. Να τα ξαναφέρω λίγο. Μην όλοι... αναφέρετε, όχι. Ένα τελευταίο μήνυμα. Ένα τελευταίο μήνυμα. Είπαμε. Όλοι ξέρουμε ότι οδηγούμε χωρίς να πίνουμε. Όλοι πρέπει να φοράμε τη ζώνη μας. Όλοι δεν πρέπει να οδηγούμε με υπερβολικές ταχύτητες, να κάνουμε παράνομους ελιγμούς κτλ. Τα ξέρουμε όλοι όλα. Το θέμα είναι να αλλάξουμε μυαλό, να τα εφαρμόσουμε, να αγαπάμε τη ζωή, να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή σας ημέρα.